Καλησπέρα και από μένα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας τιμά ιδιαίτερως σε μια πρώτη τέτοια εκδήλωση. Ευχαριστήρια εκ μέρους της μετάβασης μιας οργάνωσης της Κομμουνιστικής Προοπτικής, νέο ιδρυθήσα. Τον 10-11 Μαΐου έγινε η ιδρυτική συνδιάσκεψη. Είναι μια συνένωση και ταυτόχρονα ανασύνθεση και υπέρβαση της αριστερής ανασύνθεσης και του σύγχρονου κομμουνιστικού σχεδίου μαζί με πολλούς ανέντακτους αγωνιστές και αγωνίστριες. Είχε επιτυχία, μπορούμε να πούμε, χωρίς να επερώμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Γνωρίζουμε πού βαδίζουμε και πού πατάμε. Και πιστεύουμε συντρόφοι ότι θα συμβάλλει σε μια αντιστροφή αυτή η κίνηση, αυτή η υπέρβαση, θα συμβάλλει σε μια αντιστροφή αυτής της καταραμένου κύκλου του κατακαιρματισμού και του διαλυτισμού που έχει ξεκινήσει από την μεγάλη μας κρίση του και ήταν του 2015. Θέλω να πω επίσης ότι συμφωνούμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με το εισηγητικό άνοιγμα και την ομιλία των συντρόφων της ΔΕΑ και του σύντροφου του Αντώνη. Και απευθύς εξ αρχής θέλω να πω ότι ανταποκρινόμαστε συντρόφοι και σύντροφοι στο κάλεσμα που κάνετε. Είναι επίσης βασική πλευρά των αποφάσεων της πολιτικής απόφασης και των θέσεων και της πολιτικής απόφασης της ιδρυτικής μας συνδιάσκεψης. Και με αυτή την έννοια χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση, κατανοώντας ότι όλοι μαζί βέβαια, κατανοώντας ότι είμαστε σε μια στροφή, θα πω παρακάτω γενικά πράγματα, μετά τις εκλογές, σε μια ιδιαίτερη στροφή, μπροστά μας ανοίγονται πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις και πρέπει λίγο να συζητήσουμε πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά αυτή την αλλαγή που συντελείται μπροστά στα μάτια μας, κάτω από τα πόδια μας και πίσω από τις πλάτες μας, έτσι ώστε η νέα προσπάθεια που θα κάνουμε να έχει επιτυχία. Και επίσης με την επισήμανση και με τη γνώση ότι υπάρχουν ακόμα λίγες, όχι πολλές, αλλά λίγες ακόμα όμως πολύ ενδιαφέρουσες δυνάμεις και οργανωμένες αλλά κυρίως ρεύματα αγωνιστών και αγωνιστριών από το εργατικό κίνημα, την μαχόμενη ριζοσπαστική μαξιστική διανόηση, την πάλι για τα δημοκρατικά δικαιώματα με ένα σύγχρονο τρόπο αγωνιστών και αγωνιστριών που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, κάτι που αποδείχθηκε από την επιτυχία, τη μερική και όχι τελική επιτυχία που είχε αυτό που ονομάσαμε διαδικασία της νομικής που συνδιοργανώσαμε και που έδειξε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί κάτι καινούριο στον χώρο μας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα, συγγνώμη και συγγνώμη. Ότι όλα δείχνουν πως απαιτείται κάτι καινούριο στον χώρο της ριζοσπαστικής, επαναστατικής, αντικαπιταλιστικής και ανατρεπτικής αριστεράς. Είναι ολοφάνερο δηλαδή και τα εκλογικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν με αρνητικό τρόπο βεβαίως. Με μία έννοια επιβεβαιωθήκαμε αλλά δεν δικαιολογούμαστε. Γι' αυτό που ανοιχνεύσαμε από πέρυσι μαζί με τους συντρόφους της ΔΕΑ και της Αναμέτρησης εν μέρη αλλά και με τους συντρόφους της ΣΑΠΟ, της ΚΕΜΑ που ανταποκρίθηκαν στο αντίστοιχο κάλεσμα της νομικής αλλά δεν το ολοκληρώσαμε. Δεν ολοκληρώσαμε δηλαδή το βήμα που έπρεπε να γίνει να δημιουργήσουμε μια πολύ μια πρώτη πολιτική συσπήρωση που θα άνοιγε καινούριους δρόμους και θα δοκιμαζόταν πρώτα απ' όλα στη δυνατότητα να πείσει και να μετασχηματίσει και το σεκταρισμό και τον πολιτικό διατσιμό που είπε ο Αντώνης και αν δεν τα κατάφερε να ανοίξει δρόμους για την επόμενη φορά να δοκίμαζε η ίδια τις δυνάμεις της. Έτσι κάναμε ουσιαστικά και στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά το πείραμα, με το πετυχημένο πείραμα των δημοτικών εκλογών στο Δήμο της Θεσσαλονίκης και με άλλο τρόπο στην Αθήνα δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο σε μια μεγάλη και πολύ δύσκολη πανεθνικού χαρακτήρα πολιτική μάχη, κεντρική πολιτική μάχη, όμως εδώ σου έδειξε τον δρόμο. Εάν δηλαδή δεν είχαμε δημιουργήσει την πόλη ανάποδα, το 19, εμείς, οι συντροφοί, εδώ αυτοί που συζητάμε,
δεν θα είχαμε με το 1,5-1,8% ένα μηδαμινό ποσοστό για μπορεί να πει κανένας μπροστά στο 5,5% που πήρε στις επόμενες εκλογές η απώλεια ανάποδα. Και αν δεν είχαμε δημιουργήσει και κυρίως εσείς ιδέα με την αναμέτρηση και με τους στόχους της ΑΡΑΝ, εμείς του ΚΑΠΑ σχεδίου τότε πήγαμε μετά την κίνηση στην Αθήνα, την ανυπότακτη Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση, σύντροφοι, να πετύχουμε αυτόν τον φοβερό τετραγωνισμό του κύκλου, να ενώσουμε τον ΑΡΤ και το ΣΕΚ σε ένα ψηφοδέλτιο. Το οποίο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας και πιο μεγάλη επιτυχία μας είναι στο ότι χαράχτηκε ένας δρόμος, μια κατεύθυνση. Υπέρβαση της προηγούμενης κατάστασης και αυτό έφερε το 6%. Ο δρόμος του να μετασχηματιζόμαστε τη μια δορυφόρη και νεροκουβαλητές, αφισοκολητές, ας πούμε, του πόλου του σεκταρισμού και την άλλη του πόλου του πολιτικού διαλυτισμού που είπε ο σύντροφος ο Αντώνης, έχει αποδείξει συντροφή ότι όχι μόνο δεν βοηθάει εμάς, ας πούμε, δηλαδή επαναστατικού προσανατολισμού αναφοράς, ριζοσπαστικού, ανατρεπτικού πολιτικού προσανατολισμού αριστερά, δεν τη βοηθάει, στροφή, αλλά δεν βοηθάει και τους άλλους. Δεν βοηθάει. Αυτό αποδεικνύεται και από τα νούμερα, στροφή, και από την πραγματικότητα, θα πω και δύο πράγματα μετά. Άρα, στροφή, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουμε και μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει, κατά τη γνώμη μας, μια ουσιαστική, πολιτική, προγραμματική, πολιτιστική και κινηματική αναγέννηση που θα επιδράσει στο σύνολο του κινήματος και της αριστεράς. Ή, εν πάση περιπτώσει, η αρχή, για να μην λέμε μεγάλα λόγια. Να γίνει μια αρχή. Τώρα, στα ζητήματα τώρα τις εκλογές που αναλύσατε, σύντροφοι, συγκριτικά, ή όπως είπα και από την αρχή, υπάρχει πολύ μεγάλη συμφωνία. Θέλω να θέσω μερικά θέματα έτσι και σε πολλά και από το σύλλογο τον Νίκο, όπου υπάρχει κάποιες διαφοροποιήσεις, είναι μια άλλη οπτική, θα την πω μόλις τώρα. Το πρώτο πράγμα. Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται περί μια απλής φθοράς ή ροκανίσματος, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Εδώ πρόκειται περί ενός ουσιαστικού πολιτικού σεισμού, που στην ουσία αποτελεί έναν προσεισμό μπροστά στους κοινωνικούς σεισμούς που έρχονται και τις μεγάλες αναμετρήσεις που είπε ο Αντώνης. Αυτό είναι ολοφάνερο. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο ψήφους τόση κάτω. Μιλάμε στην ουσία, σύντροφοι και συντρόφισσες, για την... όχι τη διάλυση, αλλά για την αποστήχηση με μαζικό τρόπο μεγάλων τμήματων από το μπλοκ εξουσίας που οικοδόμησε η Νέα Δημοκρατία για λογαριασμό του συνολικού συστήματος, το οποίο για λογαριασμό της κορυφής της αστικής τάξης, των πολυεθνικών, πολυκλαδικών, ελληνικών μονοπωλίων και ομίλων, οι οποίοι γύρω από το 30% στον πληθυσμό γενικά και το 40% που πήρανε, γύρω από αυτούς οικοδομήσαν μια συμμαχία με τα ανώτερα μεσαία στρώματα και με τα κατώτερα και με τμήματα της ανώτερης γραφειοκρατίας, αριστοκρατίας, ό,τι έμεινε της εργατικής τάξης. Αυτό εκφράζει στους δόντες και σύντροφοι, εξέφρασε το 41%, αυτό δέχτηκε ένα βασικό, πολύ ουσιαστικό πολιτικό πλήγμα. Είναι, δηλαδή, θέλω να πω, πρέπει να δούμε ταξικά κοινωνικά το ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι η ηγεμονία του βασικού πυρήνα με τον οποίο δομείται το σύγχρονο κεφάλαιο, δηλαδή του πολυκλαδικού πολυεθνικού ομίλου, των επιχειρηματικών μεγάλων ομίλων, των 285 μεγάλων ομίλων, οι οποίοι απασχολούν το 26% της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, δηλαδή αυτοί που διαφεντεύουν τη χώρα, συμμαχία που είχαν με τα έσπασε. Και αυτό είναι φανερό από ένα νούμερο μόνο να σας πω, πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023, η Νέα Δημοκρατία πήρε στην κατηγορία μικρομεσαία επαγγελματίες 53% ή 54%, δεν θυμάμαι ακριβώς, και τώρα καταβαραχώθηκε λίγο κάτω από το μέσο όρο του ποσοστού της. Υπάρχει μαζική λοιπόν αποστήχηση. Αυτό είναι βασικό θέμα. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα, θέλω να το κάνω λίγο πιο σαφές αυτό, τα είπε ο Αντώνης, θα το κάνω πιο σαφές. Έχουμε μία συνολική πολιτική αποδοκιμασία και ήττα του συνόλου των διαφόρων αποχρώσεων του νέου φιλελευθερισμού, των δυνάμεων του νέου φιλελευθερισμού. Δηλαδή έχουμε ήττα και τιμωρία του δεξιού κλασικού νέου φιλελευθερισμού,
Έχουμε ήττα και τιμωρία του social φιλελευθερισμού και εδώ και στην Ευρώπη, και έχουμε και ήττα και τιμωρία, συνεχιζόμενη μάλιστα, θα έλεγα αυτού του καινούριου φρούτου που μας βγήκε την προηγούμενη δεκαετία, του αριστερού φιλελευθερισμού. Αριστερά στα λόγια, νεοφιλελευθερισμό στην πράξη. Τσίπρας, νέα αριστερά, αυτό πιστεύουμε, αυτό είναι το πρόβλημα, Νίκο, με την νέα αριστερά. Δεν είναι ότι θα γίνουν κάποια στιγμή ωραίοι και θα μεταμορφωθούν με ένα μαγικό ραβδάκι σε κάτι καινούριο. Είναι ότι αποτελούν πλέον μια νεοφιλελεύθερη αριστερά. Αν μπορεί να μιλήσει κανένα για αριστερά. Καταχρηστικά, γιατί έτσι αναγνωρίζει ο λαός, γιατί. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό εδώ, δηλαδή ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, η εργατική τάξη στην Ευρώπη και εδώ τους τιμώρησε σκληρά. Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Έτσι. Για την αποχή δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, αλλά είναι φαινόμενο το οποίο περιέχει εντό τη ορισμένα θετικά και κυριοφόρα στοιχεία, όμως στην κύρια οπτική της πρέπει να τη δούμε με ανησυχία. Έτσι, δεν θέλω να πω τώρα τίποτα παραπάνω για να περάσω στο τρίτο σημείο της αποψινής τοποθέτησής μας και το οποίο είναι η ακροδεξιά. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα είπε ο Αντώνης, είναι πρόκειται για το πολιτικό ας πούμε νικητή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι το ίδιο, είναι πιο εξασθενημένη αυτή η τάση, η κίνηση και οφείλεται στο ρόλο του αντιφασιστικού κινήματος και στην εμπειρία και το χτύπημα της Χρυσής Αυγής, δυσκολεύτηκε το σύστημα πάρα πολύ από αυτό. Όμως είναι φανερό ότι υπάρχει τάση προς τα εκεί. Πώς τα αντιμετωπίζουμε τώρα το φαινόμενο αυτό? Καταρχήν, τι είναι η ακροδεξιά? Είναι νεοφασισμός? Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Διότι αν είναι νεοφασισμός, απαιτείται πράγματι ένα αντιφασιστικό μέτωπο, ακόμα και αστικές δυνάμεις. Η γνώμη μας, συντρόφες και σύντροφοι, είναι ότι δεν είναι έτσι. Η φράση του Αντώνη, καμία υποτίμηση, όχι πανικός, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος, κατά τύχη είναι ακριβώς όπως την έχω διατυπώσει και στην πρώτη πολιτική μας ανακοίνωση για τα αποτελέσματα. Πρέπει να το δούμε όμως ουσιαστικά και ψύχνη. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας ουσία πάλι με μια μικρή ταξική κοινωνική βάση, όπως όλοι μας συνηθίζουμε ως μαρξιστές, απλά για τη συζήτηση. Η άνοδος της ακροδεξιάς οφείλεται στο γεγονός ότι της αποτυχίας ή της κρίσης της νεοφιλελεύθερης χρηματιστηριακής παγκοσμιοποίησης, αυτό που παλιά εμείς που ήμασταν στον ΑΡ και όσοι ακόμα επιμένουμε λέγαμε του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Κρατήσουμε αυτόν τον όρο. Υπάρχει κρίση από το 2000, σταδιακά από το 2005 και μετά. Μεγάλη κρίση με τη δομική κρίση του 2008-2013 και συνεχιζόμενη κρίση της νεοφιλελεύθερης χρηματιστηριακής παγκοσμιοποίησης, κυρίως στη Δύση, στη λεγόμενη Δύση. Και στην Ανατολή υπάρχει συντροφή, αλλά αυτό είναι τώρα άλλο θέμα. Γιατί γι' αυτό βγήκαν και εκεί τα εθνικιστικά, οι εθνικιστικές ιδεολογίες. Ο Πούτιν παλιότερα νεοφιλελεύθερος ήταν. Αυτό, εδώ έχουμε μια κρίση, η οποία αναγκάζει τμήματα αστικά των κατώτερων μερίδων του κεφαλαίου, κυρίως αυτά που είναι της πιο καθυστερημένης βιομηχανικής παραγωγικής βάσης, τα οποία στενάζουν κάτω από την χρηματιστηριακή ηγεμονία και από την, το ελεύθερο εμπόριο. Αυτά τα τμήματα μαζί με τα κλασικά στρώματα της μικρής ιδιοκτησίας, κτηνοτρόφους, μεγαλοαγρότες, μαγαζάτορες και τμήματα της φουρνιάς, κάποια τμήματα, όχι πολλά, των μικρομεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων, αυτά πάνε συνήθως πιο αριστερούτσικα, τα άλλα συντρόφοι πήγαν ακροδεξιά. Όμως πήγανε με έναν ριζοσπαστισμό εξτρεμιστικού χαρακτήρα, τον οποίο δεν μπορούσε να τον αφομοιώσει και να τον δεχτεί το βασικό χρηματιστηριακό πολυεθνικό κεφάλαιο που καθοδηγεί, διαφεντεύει και κατέχει σήμερα την Ευρώπη και σχεδόν κάθε χώρα. Αυτό όμως που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι το ξεδιόντιασμα της ακροδεξιάς μαζί με την προσχώρηση όχι μόνο του λεγόμενου κέντρου και της κλασικής νεοφιλελεύθερης δεξιάς στην ατζέντα της ακροδεξιάς. Αυτό γιγάντωσε την επιρροή τους και έσαν να τους κάνει επικίνδυνους. Από εκεί και πέρα η μεγάλη αστική τάξη έπεσε και στην κυριολεξία πάνω τους και μαζί με την τρομοκρατία και την ενσωμάτωση τους εξοδογιάσει. Αυτό δεν εννοώ απέναντι στο κίνημα, απέναντι στα δικά τους τα συμφέροντα. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Κλασικό παράδειγμα είναι η Μελώνη. Τη Μελώνη την πήρε συντρόφισης και συντροφή από το χέρι στην κυριολεξία Ντράγκη και την παρουσίασε στα σαλόνια
των Βρυξελών, το χρηματιστηριακό κέντρο της Φραγκφούρτης και της, του Παρισιού, και είπε: παιδιά, το κορίτσι είναι καλό, αλλά λέει στον κόσμο, στον λαό, και άλλα θα κάνει. Και έτσι λοιπόν η Μελόνι αποδείχθηκε μια χρυσή εφεδρεία για το σύστημα, η οποία είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία, κατά των Ισραηλινών και φυσικά υπέρ της λιτότητας και άστα τα άλλα να πηγαίνουν. Το ίδιο τώρα γίνεται και με τη Λεπέν. Η στροφή στη Λεπέν τώρα, συντρόφισης και συντροφή, οφείλεται στο γεγονός ότι η ίδια η Λεπέν άρχισε να μειώνει τον εξτρεμιστικό ακροδεξιό ριζοσπαστισμό της, ενώ απέναντι στην αστική τάξη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο κίνημα, μην μπερδευτούμε και υποτιμήσουμε ούτε στιγμή αυτό το πράγμα, και έδωσε τα διαπιστευτήριά της. Δεν θα τις δίνανε αλλιώς 31%. Τα 31% συντρόφισης και συντρόφοι δεν έρχονται από λαϊκή ρεύμα. Θέλει χρήμα και στήριξη για να το πάρεις. Ή σχεδόν μια αριστερά η οποία θα είναι πολύ μαζική, πολύ εργατική, λαϊκή για να το κάνει. Αυτό λοιπόν η Λεπέν έδωσε τα διαπιστευτήριά της, δηλαδή είναι γνωστό, γραφτήκα και στη Le Monde και σε άλλες εφημερίδες. Φαντάζομαι ο Αντώνης που τα παρακολουθεί θα τα ξέρει. Δηλαδή έχει συναντηθεί με τον Ντασό, μιλάμε για την κορυφή του γαλλικού πολιτικού κεφαλαίου, το οποίο μέχρι πριν πρότινος δεν ήθελε όταν τη βλέπει. Πέταξε τον μπαμπά της, πέταξε την ανιψιά της που ήταν κανονική ακροδεξή, και έδωσε και δεύτερα διαπιστευτήρια διαγράφοντας το AFD, το γερμανικό δηλαδή κόμμα, διότι δηλαδή, ακόμα αυτό ήταν με τη Ρωσία. Οπότε. Είμαστε εδώ. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι διεισδύουν και στα λαϊκά στρώματα. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα την αντιμετωπίζουν? Η μία γραμμή είναι αυτή που είπε ο Τσίπρας εδώ, που μας προτείνουν, είναι να ενωθεί η αριστερά, η νεοφιλελεύθερη αριστερά, εδώ παίρνει και εμάς, είναι πρόταση και προστά μας, με την κεντροαριστερά. Δηλαδή να ενωθεί η νεοφιλελεύθερη κεντροαριστερά με την νεοφιλελεύθερη αριστερά. Με ολίγον μεταμοντέρνο δικαιωματισμό, στυλ τη Αμερικανία δηλαδή του Κασελάκη, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με το πραγματικό ταξικό κοινωνικό και φεμινιστικό κίνημα, ούτε με την ταξική και λαϊκή και πλευρά του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Είναι μια αστική, ας πούμε, πολύ αντιδραστική, ας πούμε, οπτική, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το κύριο. Το κύριο είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται με αυτό η ακρόαξια. Αυτού του τύπου πράγματα. Δεν αντιμετωπίζουμε. Η άλλη γραμμή είναι να γλύψουμε την ακροδεξιά. Να αρχίσουμε να χαϊδεύουμε τα νεοσυντηρητικά αντανακλαστικά. Η Ζάρα Βάγκε την έφτιαξε. Πρωτοελπία κόμματος, ούτε η Ελευθερία Κωνσταντοπούλη δεν το έκανε. Ας πούμε, κόμμα με το όνομά της. Φυσικά, σχετικά είναι από τα αριστερά στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν αντιμετωπίζει έτσι την ακροδεξιά και αποδείχθηκε, εκτινάχθηκε στη Γερμανία. Και αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα και τάσεις έχουν εμφανιστεί και εδώ και με την Ελευθερία Κωνσταντοπούλου. Θα τα λέμε, παιδιά. Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλαίσια ελευθερία και εν μέρη με το Κουκουέ, συντρόφισσες και σύντροφοι, και με το στάση για τα ομόφυλα ζευγάρια και με το Μαριά. Αυτά είναι, πρέπει να υποθούν ανοιχτά και να ασκηθεί σοβαρή ουσιαστική πολιτική κριτική. Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι έτσι όπως τα είπε ο Αντώνης. Μόνο που πρέπει να προσέξουμε, και αυτό πρέπει να το προσθέσουμε συντρόφισσες και συντρόφοι, Αντώνη, είναι ότι όταν υπογράφεις ένα κείμενο το οποίο λέει όπλα στην Ουκρανία, σημαίνει ότι δίνεις διαπιστευτήρια κανονικά στην ανοιχτά αιμπεριαλιστική πολιτική της γαλλικής άρχουσας τάξης. Και όταν υπογράφεις ότι φυσικά με καλά λόγια τη γραμμή Biden, δηλαδή δύο κράτη κτλ., ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, πρέπει να ανησυχήσει πάρα πολύ. Το σημάδι αυτό είναι ανησυχητικό. Φυσικά τα υπόλοιπα στοιχεία που είπε ο Αντώνης είναι η πίεση του κινήματος από τα κάτω και πραγματικά να ανοίγονται ελπιδοφόρες προοπτικές για μια νέου τύπου δράση του εργατικού και λαϊκού κινήματος στη Γαλλία, που ελπίζουμε μόνο, αυτή είναι η άποψή μας, να μην την πατήσει όπως εδώ με τον αντίστοιχο συνασπισμό του Τσίπρα. Δεν δικαιούμαστε συντρόφισσες και σύντροφοι να μην έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να μην είμαστε δύσπιστοι, καχύποπτοι και κυρίως σύντροφοι να είμαστε μακριά, με την έννοια δηλαδή της πολιτικής μας τοποθέτησης, όχι από το Μελασσόν, που μπορεί να ασκηθεί κριτική από τον Κουτού και το ΕΜΠΙΑ, αλλά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τους Οικολόγους και το ΚΚ Γαλλίας, που είναι κανονική νεοφιλελεύθερη αριστερά. Δεν πρέπει να υπάρχουν κατά τη γνώμη σας αυτά πάτσια. Άρα λοιπόν, ναι, με το μέτωπο των λαϊκών, των συνδικάτων κτλ.
στάση, ας πούμε, που παρατήρησης και δυσπιστίας, αλλά και αξιοποίησης αυτού του μετόπου, αλλά με σαφείς διαχωριστικές γραμμές. Διότι καταλαβαίνω τι μπορεί να γίνει, έτσι. Και τέλος τώρα, για μας, δύο πράγματα. Δύο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε μια άλλη κατάσταση και σε εμάς. Στον χώρο δηλαδή της... Καταρχήν, τα πραγματικά ποσοστά του ΚΚΕ, του ΜΕΡΑ και της Αντασία, αν τα πάμε με βάση τις εκλογές, τις συμμετοχές εκλογές του Μαΐου, δεν λέω εγώ με το πληθυσμό, Αντώνη, με τις εκλογές του Μαΐου λέω, έτσι, και πολύ περισσότερο με τις ευρωεκλογές στη συμμετοχή, δηλαδή με τα περίπου 6 εκατομμύρια που ψηφίσανε το Μάιο του 23 και τις ευρωεκλογές του 19, τα πραγματικά ποσοστά του ΚΚΕ στην Τόφη Χριστόφη είναι 6%, του ΜΕΡΑ είναι 1,7%, 1,6-1,7% και της Αντασία είναι 2-3%. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Τώρα, και εμείς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν κατεβήκαμε. Να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα στην κριτική μας και κυρίως σύντοφοι να σηκώσουμε τα μανίκια και να δούμε να ψάξουμε τώρα μια καινούργια γραμμή. Δεν λέω παρθενογενείες, εσείς δεν θα βγουν έτσι. Τα βασικά στοιχεία τα έχουμε θέσει εδώ και καιρό. Όλοι μας. Αλλά θέλω να πω τα εξής πάρα πολύ τηλεγραφικά και νομίζω έτσι γίνονται και πιο καπενά. Πρώτα απ' όλα, χρειαζόμαστε μια κατεύθυνση ενός ενιαίου εργατικού. Ενίο αγωνιστικού, μαζικού και διεκδικητικού κινήματος. Το κάλεσμα πρέπει να είναι προς όλους. Στο ΚΚΕ, στο ΜΕΡΑ, στην Αντασία και να προτεστατήσουμε σε αυτό με κύρια κατεύθυνση, αυτό είναι η σκέψη μας, η πρότασή μας που θα θέλουμε να συζητηθεί, τη μαχητική πάλη για ουσιαστικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του καπιταλισμού, αλλά με κατεύθυνση εξόδου από αυτούς. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή δεν περιμένουμε την Δευτέρα παρουσία, θα παλέψουμε εδώ, αλλά η κατεύθυνση θα είναι συντροφή σύγκρουση και έξω από αυτού. Τα άλλα δεν μπορούν να βγάλουν. Είτε το πετάω, δεν αγωνίζομαι να κατακτήσει, είναι ρεφορμισμός που λέει το ΚΚΕ, πάρτε τώρα τη Λάρκο και τα ΤΕΜΠΟ. Δεν τολμούν να πούν κρατικοποίηση με εργατικό λαϊκό έλεγχο χωρίς αποζημίωση για τους δολοφόνους του Τρενοσέ. Και κατηγορούν όλους όσους τα λένε ως αντιδραστικούς. Λοιπόν, σε κάνω. Είναι ενοχλητικό. Εγώ είμαι ενοχλητικός. Εντάξει, συντρόφισσες και σύντροφοι, καταλάβετε το στίγμα μας. Λοιπόν, στον αγώνα θα τα ξαναπούμε. Συγγνώμη για το πρόβλημα.